Θετικός είναι ο απολογισμός ό,τι αφορά στην επανεκκίνηση των μισών περίπου σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την περασμένη Δευτέρα. Το νέο αυστηρό πρωτόκολλο που προβλέπει ελέγχους πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test στις εισόδους των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων λειτουργεί υποδειγματικά, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση στα στελέχη της Βρετανικής Αρχής. Ο απολογισμός αυτών των 5 ημερών είναι σχετικά θετικός, με την έννοια ότι τα τμήματα τα οποία λειτουργήσαν διαζώσεις φαίνεται ότι η διαδικασία πήγε ομαλά, κυρίως τα τμήματα της Λάρισας και της Λαμίας. Τα τμήματα του Βόλου τα περισσότερα ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα μαθήματα, δηλαδή από Δευτέρα. Ναι. Οι έλεγχοι που γίνονται στις εισόδους των πανεπιστημιοπόλεων ή των πανεπιστημιακών κτηρίων, και έχουν πάει πολύ ομαλά, δεν έχουν εντοπιστεί ανομαλίες. Υπάρχει μία άψογη συνεργασία, νομίζω, και μεταξύ του προσωπικού αλλά και μεταξύ των φοιτητών μας. Και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα και θα ισχύσει και για το Βόλο. Υπενθυμίζεται ότι από την ερχόμενη Δευτέρα επαναλειτουργεί το σύνολο των σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτό σημαίνει ότι και 38.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 15.000 στο Βόλο, επιστρέφουν στα αμφιθέατρα. Οποιοδήποτε θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να επιδεικνύει ηλεκτρονικά η έντυπα και να ελέγχεται ηλεκτρονικά όμως το rapid test το οποίο έχει πραγματοποιήσει ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν προβλήματα σε αυτό. Ελπίζω ότι το ίδιο θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και το μεγάλο αριθμό των φοιτητών που θα έρθουν. Κοιτάξτε, η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι όλες οι προσπάθειες γίνονται για να μείνουμε όσο δυνατόν πιο ασφαλείς και έτσι να μπορέσουμε και να είμαστε υγιείς αλλά και να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο όπως πρέπει. Έχουν ήδη τοποθετηθεί μηχανήματα καθαρισμού του αέρα στις αίθουσες οι οποίες δεν έχουν φυσικό αερισμό. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τη γενικότερη πορεία της πανδημίας, όπως γνωρίζουμε.